Είναι ένας με μία ντουντούκα. Αυτό το ανθρώπινο τι μου συνέβη. Θα το μοιραστώ μαζί σας, γιατί πραγματικά χθες, όλη τη χθεσινή μέρα είχα ένα πονοκέφαλο μέχρι το βράδυ. Πήγα σπίτι μου, ήταν να σπάσω το κεφάλι. Πίεσε. Δεν τη μέτρησα. Λοιπόν, τι γίνεται. Είναι ένας με μία ντουντούκα. Έχει βάλει την ντουντούκα στο αυτή, μου έχω πει: εγώ δεν θα εκνευριστώ, δεν θα φωνάξω, θα είμαι πολύ ήρεμος κτλ. Έχει βάλει την ντουντούκα στα τη μου φωνάζει. Ε, η πλουτοκρατία, θα σας πετάξουμε έξω, ήταν επιθύμητη. Ποιο σωματείο. Δεν ξέρω αν ήταν πάμε ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι σίγουρος τι από τα δύο ήταν. Κάτι αριστερό, εν πάση περιπτώσει. Έλεγε για πλουτοκρατία και τέτοια, τι να σου πω. Λοιπόν, κάποια στιγμή μου είχε την ντουντούκα 40 λεπτά σε αυτή. Στα 40 λεπτά, πραγματικά το κεφάλι μου είχε γίνει πίτα. Του λέω, αδελφέ, 5 λεπτά διακοπή, 5 λεπτά. 5 λεπτά. Τίποτα. Όχι, δεν συνέχεια. Τον είχα 45 λεπτά ακόμα δίνω τα αυτή μου. Όταν έφυγα, σας μιλώ ειλικρινά, πήγα μετά στο θαυμιατρίο για να κάνουμε τα εγγένεια. Και είναι ένα υπέροχο παράμα στο θαυμιατρίο. Αξίζει να μπείτε με τις κάμερες. Ήταν χθες το Μέγκα εκεί. Αλλά αξίζει να πάνε οι κάμερες να δούνε τι δουλειά έχει γίνει. Ένα κόσμο, ένα στολίδι. Το ωραιότερο νοσοκομείο που έχουμε στην Ελλάδα. Αριστούργημα. Και μίλαγα εκεί στο θαυμιατρίο με τους εργαζομένους, χειροκρότημα, όλα καλά. Και την ώρα που μίλαγα, έχω βουητό στα αυτή μου. Δηλαδή κάποια στιγμή υπάρχουν και ανθρώπινα όρια.